Έχουμε νέα προθεσμία του κατηγορουμένου για αύριο. Δηλώσαμε παράσταση πολιτικής αγωγής προς υπεράσπιση της κατηγορίας. Εναντίον αυτού του ανθρωπόμορφου τέρας που στέρισε τη ζωή στην άτυχη Νικολέτα, τη 17χρονη Νικολέτα, η οποία δεν πρόλαβε να ζήσει καθόλου τις χαρές της ζωής, αλλά μόνο τις λύπες από 11 χρονών που είχε τις περιπέτειες στην προσωπική της ζωή. Και ο συνάδελφος, ο αντίδικος, ο οποίος τον υπερασπίζεται και είναι αυτεπάγγελτος δικηγόρος, έχει διοριστεί λοιπόν από το κράτος, ζήτησε να λάβει προθεσμία εκτός της πρώτης, η οποία ελήφθη πριν 2 μέρες, για την αυριανή ημέρα να απολογηθεί ο πελάτης του. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί δικονομικά έχει το δικαίωμα να το κάνει. Η ίδια η διαδικασία θα παραμείνει και πιστεύουμε ότι αύριο η δικαιοσύνη μετά την απολογία θα δείξει ότι η ποινή που πρέπει να επιβληθεί είναι πρώτον η προσωρινή κράτηση και έπειτα στο δικαστήριο η ισόβια για αυτόν τον άνθρωπο που αφαίρεσε ζωή.